Σύντροφε, όπου πας και περπατείς, τη γη μας να πατάς σεμνά και να λαφροδιαβαίνεις. Τι είναι ο τόπος μας, όλο νεκρούς παρμένος. Κάθε πέτρα μας, αιματοβαφτισμένη. Κάθε μέτρο γης και από ένα σκοτωμένος. Ένας σύντροφος, που πέσε πολεμώντας για τη λευτεριά, για το λαό το δίκιο. Για όλους αυτούς τους αγωνιστές και αγωνίστριες, ορθώνουμε μνημεία και δηλώνουμε ότι δεν τους ξεχνάμε. Τιμάμε τη θυσία τους, παίρνουμε δύναμη από το παράδειγμά τους. Είναι περισσότερα από 70.000 ονόματα κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών που καταγράφηκαν στην πολύτομη έκδοση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, έπεσαν για τη ζωή. Οι μεγαλύτερες θυσίες έγιναν στην πάλη του ΕΑΜ Ελλάς, ενάντια στην ξένη κατοχή και στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που ακολούθησε. Όμως είναι εκατοντάδες και εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους σε σχετικά ειρηνικές περιόδους, στον αγώνα για την ίδια την ύπαρξη του ΚΚΕ, στην πάλη για καλύτερο μεροκάματο και ανθρώπινες συνθήκες ζωής, στην πάλη για λαϊκές ελευθερίες. Η ταξική πάλη είναι αδιάκοπη, γιατί ποτέ και πουθενά καμιά κυρίαρχη τάξη δεν δέχεται να μειώσει τα προνόμια της οικειοθελώς, ούτε φυσικά να τα επεμπολίσει για όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που παράγει τον πλούτο. Όταν δεν μπορεί να διασφαλίσει τα προνόμια της με την ενσωμάτωση, παίρνει το προβάδισμα η καταστολή. Χαρακτηριστική είναι όλη η περίοδος του Μεσοπολέμου, όπου κάθε εργατική διεκδίκηση δέχονταν άγρια καταστολή. Οι καπιταλιστές τότε είχαν παραπάνω λόγους και να φοβούνται, να τρομοκρατούνται, γιατί οι εργάτες όλου του κόσμου είχαν δει το παράδειγμα της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία, όπου η εργατική τάξη οικοδομούσε τη ζωή της χωρίς καπιταλιστές. Στα περισσότερα χρόνια του Μεσοπολέμου, το αστικό καθεστώς στην Ελλάδα είχε τη μορφή βασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που εγκαθιδρύθηκε το 1924. Μια από τις πρώτες πράξεις της ήταν να βάψει στο αίμα την πρωτομαγιά εκείνης της χρονιάς με τη δολοφονία του 22χρονου Σωτήρη Παρασκευαΐδη, μέλος της ΟΚΝΕ, ακριβώς πριν 100 χρόνια. Είχε προηγηθεί η σφαγή στο Πασαλιμάνι το 1923, ενώ ακολούθησαν και άλλες κρατικές δολοφονίες στα Τρίκαλα, στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, στο Αλιβέρι, στην Άουσα, στο Αγρίνιο, στο Λαύριο, στην Ελευσίνα, στη Θεσσαλονίκη το 1933 και το Μάη το 1936. Στην ίδια πόλη και σε άλλα μέρη φυσικά. Το νομικό οπλοστάσιο ήταν το ιδιώνυμο της κυβέρνησης Βενιζέλου, η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, εκφράζοντας τη συνέχεια του κράτους, επέκτηνε τους αντικομμουνιστικούς νόμους και τους εφάρμοσε με απροκάλυπτη καταστολή. Στα κάτεργα που ήδη λειτουργούσαν, την Ανάφη, τον Άι Στράτη, τη Γάβδο, το Επταπύργιο, προσθέθηκαν και νέα, όπως η Κέρκυρα και η Ακροναυπλία, όλα γέμισαν με κομμουνιστές κρατούμενους. Σύντροφοι και συντρόφισσες, οι πρωτοπόροι αγωνιστές του λαού στο εργατικό κίνημα, στον Ελλάς, στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας έδειξαν δείγματα απεριόριστης αντοχής και ακλόνητης θέλησης, πειθαρχία στο συλλογικό σκοπό, γιατί εμπνεύστηκαν από τη δύναμη του λαού που παίρνει τις τύχες του στα χέρια του. Πάλεψαν για τη βελτίωση της ζωής της λαϊκής πλειοψηφίας και για το σκοπό της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για κάθε αγωνιστή ξεχωριστά και για όλους μαζί που έπεσαν στον αγώνα, ισχύει αυτό που έγραψε ο Μπρέχτ. Επειδή σαν άνθρωπος ήθελε να ζήσει, τον έσφαξαν σαν άγριο θηρίο. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί στη μνήμη του λαού και παραμένουν ζωντανά για δεκαετίες. Όμως, αναφέρθηκε και προηγουμένως, γίνεται συστηματική προσπάθεια αυτή η μνήμη να σβηστεί και να θολώσει. Προσπαθούν να πείσουν πως οι αιτίες των γεγονότων είναι οποιοδήποτε άλλες και όχι η ταξική πάλη, που καίει σαν μια υπόγεια φωτιά και άλλοτε εκδηλώνεται σαν ηφαίστειο στις κρίσιμες καμπές της ιστορίας. Χιλιάδες ήταν εκείνοι που βάδισαν στο θάνατο για χάρη της ζωής, υπέμειναν το χειρότερο κάτεργο για χάρη της ελευθερίας. Όχι ως ουσιομάρτυρες που περίμεναν δικαίωση στον επέκεινο κόσμο, αλλά ως παραδείγματα αλήγιστης στάσης που εμπνέουν τον ταξικό αγώνα, τότε και σήμερα. Γι' αυτό και το παράδειγμά τους δεν χωράει σε πάρκα εθνικής συμφιλίωσης ούτε σε μουσεία δημοκρατίας. Φυσικά, κανέναν αγωνιστή δεν μπορούν να τιμήσουν όσοι στηρίζουν τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων επιτελείων που ανιστόρητα εξισώνουν τον αγώνα του ΕΑΜ Ελλάς με τους εγκληματίες των ταγμάτων ασφαλείας και τον ορυκό κόκκινο στρατό της Σοβιετικής Ένωσης με τη ναζιστική Γερμανία.
Όλοι οι λόγοι που προαναφέραμε αποτελούν ένα ακόμα κριτήριο ψήφου και στις προσεχείς ευρωεκλογές κατά δίκης των κομμάτων που υμνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, απαιτείται συνειδητή, οργανωμένη προσπάθεια της ιστορικής αλήθειας για τις αιτίες των μεγάλων ιστορικών γεγονότων, αλλά και για τα ίδια τα γεγονότα. Το παράδειγμα της ζωής των αγωνιστών που έδρασαν σε συνθήκες απίστευτα πιο σκληρές, αποτελεί εφόδιο και στις σημερινές συνθήκες πάλης, αφού η ανιδιοτέλεια, η αλήγιστη στάση που εμπνέεται από μεγάλα ιδανικά, η προσωπική κομμουνιστική προσφορά στο κάθε τι, είναι που πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που διαθέτει την οικονομική εξουσία, τεράστιους μηχανισμούς προπαγάνδας και μηχανισμούς επιβολής. Στα χρόνια της μπολσεβίκης παρανομίας, ο Λένιν, αναφερόμενος στη ζωή ενός δολοφονημένου εργάτη, του Μπάμπουσκιν, έγραφε πως χωρίς την επίμονη δουλειά τέτοιων πρωτοπόρων, οι Μπολσεβίκοι δεν θα άντεχαν όχι 10 χρόνια ούτε 10 μέρες. Ότι χάρη στη δουλειά τέτοιων ανθρώπων, το κόμμα συγχωνεύτηκε αδιάρρηκτα με το προλεταριάτο. Η ιστορία του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος είναι γεμάτη με μορφές σεμνών αγωνιστών σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που δεν λήγησαν στη βία ενός σάπιου συστήματος. Η Ηλέκτρα, ο Φούτσικ, ο Μπελογιάννης, ο Γκριμάου, ο Λιγδόπουλος, ο Σουπχή, ο Βίκτορ Χάρα, η Λαμπούρμπ, ο Καρανταΐς, ο Τέλμαν, ο Σουκατζίδης, η Ρέπα, ο Λαζαρίδης, η Τσουκαλά, η Ζόγια, ο Φίτσιος, ο Βιδάλης και χιλιάδες ακόμα έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι αξίες και ιδανικά σε διαφορετικές συνθήκες, μα για τον ίδιο σκοπό. Σύντροφοι και φίλοι, στην πιο μαύρη νύχτα της ναζιστικής κατοχής, το ΚΚΕ κάλεσε το λαό να οπλιστεί, να οργανωθεί, να εμπιστευτεί τη δύναμή του. Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που μπορούσε να το κάνει γιατί στηρίζονταν στη δύναμη του λαού, ενώ τα αστικά κόμματα φοβόντουσαν τον οργανωμένο λαό. Οργανώθηκε το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ που απελευθέρωσε τα 2/3 της χώρας. Οι λαϊκές συνοικίες έμαθαν να μην παραδίδονται με τίποτα, παρά τα μπλόκα, τις επιδρομές των ΕΣΕΣ και των ελληνικών ταγμάτων ασφαλείας. Οι Κεσαριανοί, η Καλυθέα, η Κοκκινιά έγιναν τα Στάλιγκραντ της Αθήνας. Ο ορισμός του λαού αυτών των συνοικιών δίνει και σήμερα το κριτήριο να καταλάβουμε πως ο αγώνας του λαού της Παλαιστίνης δεν θα νικηθεί ποτέ, ακόμα και αν δεν μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ξερονήσια, ακροναφυλακές, ακροναυπλία, Κέρκυρα, Χαϊδάρι, Σκοπευτήριο είναι τίτλοι τιμής του ελληνικού λαού και του ΚΚΕ. Αυτό το σύνθημα ήταν γραμμένο χιλιάδες φορές στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων πόλεων στις μέρες της απελευθέρωσης. Και το κυριότερο ήταν γραμμένο στις καρδιές των εκατομμυρίων, καθώς αποτύπωνε το μεγαλείο της προσφοράς του ΚΚΕ στην πάλη ενάντια στην ξένη κατοχή. Στον αντίποδα, αιώνια ντροπή για το αστικό καθεστώς είναι η περίπτωση του Αϊστράτη, όπου τον κατοχικό χειμώνα 41-42 οι Έλληνες χωροφύλακες επέβαλαν το βασανιστήριο της αναγκαστικής ασιτίας στους κομμουνιστές πολιτικούς κρατούμενους, με σκοπό να αποσπάσουν δηλώσεις αποκήρυξης του ΚΚΕ. Συνολικά, 33 σύντροφοι παρέμειναν αλήγιστοι, πέθαναν ένας-ένας από την πείνα σε εφιαλτικές συνθήκες. Ένας από αυτούς, ο Γιάννης Κανδυλάς, έγραφε: «Χαιρετήστε την ηρωική εργατιά της Καβάλας, να τους πείτε ότι πέθανα από το σκληρό θάνατο της πείνας. Να τους πείτε ότι περθαίνω ορθώς, ότι δεν λύγησα». Το ΚΚΕ το 2016 όρθωσε στον Αϊστράτη μνημείο τιμώντας τη μνήμη εκείνων των συντρόφων όπως και άλλων που δολοφονήθηκαν εκεί. Σε όλη την ένοπλη δεκαετία του 1940 οι αγωνιστές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΟΠΛΑ, της ΑΣΟ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού αργότερα είναι εκείνοι που πάλεψαν όχι για να κατακτήσουν ξένη γη, μα τη δική τους. Χώροι τιμής, μνήμης και γνώσης είναι το σπίτι-μουσείο του ΕΑΜ και του παράνομου τύπου στα μπελάκια της Λάρισας, το μνημείο για το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ στο Περτούλι, το μνημείο για τον Άρη Βελουχιώτη στη Μεσούντα της Σάρτας και πολλά άλλα. Η Ελλάδα είναι γεμάτη με τόπους τίμιων μαχών και χιλιάδες πανάγιους τάφους που έχουν σημαδοδοτηθεί με μνημεία από την ΠΑΕΑ.
Στην σελίδα που παρουσιάστηκε θα δει κανείς και δύο εικονικές περιηγήσεις σε εικαστικές εκθέσεις. Είναι εκείνη με έργα του Ηλία Φέρτη για την αντίσταση και την έκθεση «Μπόλικη πέτρα, μπόλικη καρδιά» με έργα εμπνευσμένα από τις φυλακές και εξορίες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στην πορεία της απελευθέρωσης το 1944 οι αστικές δυνάμεις, άλλες γιατί είχαν στηρίξει τους ξένους κατακτητές, άλλες γιατί είχαν φύγει από τη χώρα, βρέθηκαν σε αδυναμία να χειραγωγήσουν την εργατική και αγροτική πλειοψηφία που ακολουθούσε το ΕΑΜ. Πραγματικά τρόμαξαν και βρέθηκαν σε απελπιστική θέση απέναντι στον αφυπνισμένο λαό. Γι' αυτό, με ταξικό μίσος, ρίχτηκαν ενάντια του, αξιοποιώντας και αδυναμία στρατηγικού χαρακτήρα του κόμματός μας, όπως το γεγονός ότι δεν συνέδεσε την απελευθέρωση άμεσα με την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας και πήρε μέρος σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Η τελευταία λειτουργήσε ως σανίδα σωτηρίας για τους καπιταλιστές και την εξουσία τους, που εν τέλει αυτή η εξουσία κατάφερε να στερεωθεί και με τη βοήθεια του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού. 100.000 στρατό έφεραν εδώ το Δεκέμβρη του 1944, ενώ επανεξόπλισαν τους εγκληματίες των ταγμάτων ασφαλείας που έδιναν όρκο πίστης στο Χίτλερ. Αυτές οι δυνάμεις βαφτίστηκαν εθνικές και οργίασαν στην περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας 1945-47 με τη στήριξη και των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον στη συνέχεια. Τα λόγια του Κώστα Βάρναλη μπορούν να αποδώσουν το τι έγινε. Καταδότης, τσολιάς και μπλοκαδόρος, όσο βουλιάζεις στα σκατά, άλλο τόσο θα βγαίνεις καθαρός και τιμημένος. Η Λευτεριά είναι σχολείο. Ο αγώνας του ΕΑΜ Ελλάς είχε μάθει στο λαό τη δύναμή του. Αυτός ο λαός δεν υποτάχθηκε στο όργιο των διώξεων μετά τη Βάρκιζα. Η σύγκρουση απέναντι σε αυτή την κατάσταση ήταν αναπόφευκτη, μα κυρίως αναγκαία. Σε αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Αρχικά αναπτύχθηκε βαθμιαία ως μέσο πίεσης για δημοκρατικές εξελίξεις, γεγονός που στέρισε εφεδρίες και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Αλλά όλη η πορεία του έδειξε τις μεγάλες δυνατότητες που είχε, καθώς από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε από το λαό των περιοχών στις οποίες έδρασε. Τα μνημεία και μουσεία της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που κορυφώθηκε η σύγκρουση στο Γράμμο και Βίτσι, συγκροτούν ένα δίκτυο που έχουν συγκεντρωθεί πολλά ντοκουμέντα, τιμής, μνήμης και γνώσης, σχετικά με το μέγεθος της προσφοράς του λαού. Είναι το μεγάλο μνημείο της Λυκόραχης, σε σημείο που ήταν και η πρώτη έδρα του Γενικού Αρχηγείου, και το Μουσείο Μνημείο στη Θεοτόκο, όπου υπάρχουν 434 ονόματα μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού και του ΕΑΜΟ από 37 χωριά της περιοχής που έπεσαν στις μάχες. Αν αναλογιστεί κανείς πως σήμερα δεν υπάρχουν τόσοι κάτοικοι στο σύνολο εκείνων των χωριών, καταλαβαίνει το μέγεθος της προσφοράς, της συμμετοχής, αλλά και των ανακατατάξεων που επήλθαν. Το ίδιο και στην Καλλιθέα Πρεσπών, όπου ετοιμάζονται οι στήλες με τα 1.400 ονόματα κατοίκων της περιοχής που δόθηκαν ολόψυχα στον αγώνα. Μπαίνοντας στο μουσείο στην Καλλιθέα, θα δει κανείς τους κατοίκους της περιοχής, που ήταν ελεύθερη περιοχή σε όλο τον τρίχρονο αγώνα, να συμμετέχουν σε λαϊκές συνελεύσεις, να καλλιεργούν συλλογικά τη γη, να βοηθούν το Δημοκρατικό Στρατό να χτίσει τα οχυρά του, ακόμα και να θάβουν τους νεκρούς τους με την ντόπια μουσική των Χάλκινων και τη μαχητική επιγραφή στο φέρετρο «Έπεσε για το δίκαιο του λαού». Είναι ακόμα το μεγάλο μνημείο του Δημοκρατικού Στρατού στη Φλόρινα, που είδαμε σε έμπνευση του Μέμου Μακρύ, έργο αντάξιο της θυσίας των πάνω από 700 μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού, όνειρο χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για δεκαετίες, που έγινε πραγματικότητα το 2016. Ακολουθεί το Μουσείο Μνημείο στον Εστόριο Καστοριάς, το ανταρτοχώρι με 600 μέλη στον Ελλάς και 400 στο Δημοκρατικό Στρατό, που κυνηγήθηκε από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους φασίστες. Κάηκε πολλές φορές, μα δεν υποτάχθηκε. Μοναδικό έκθεμα είναι και το αποτυχισμένο σύνθημα «Ο Δημοκρατικός Στρατός είναι ατσαλένιος», θυμίζοντάς μας πως άντεξε 3 χρόνια απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε ποταμούς πολεμικού υλικού αποκτημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια βόμβα ναπάλμ σώζεται και σήμερα στο μουσείο. Στοιχείο άσβεστης μνήμης είναι και οι στιγμές με τα παιδιά του χωριού, του Νεστόριου, που έβλεπαν το επίθετό τους να αντιπροσωπεύεται με 5, 6 και παραπάνω ηρωικούς νεκρούς στη μνημειακή πρόσωψη του μουσείου. Μοναδικός ιστορικός τόπος είναι και το υπαίθριο μουσείο στο Μεγάλο Νοσοκομείο στο Λιανοτόπι.
Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού αναπτύχθηκε παντού, ακόμα και στα νησιά. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Πελοποννήσου, όπου δημιουργήθηκαν εκτεταμένες ελεύθερες περιοχές. Και όταν βρέθηκε η περιοχή στο κλειό του αστικού στρατού, που διέθετε υπεροπλία, ο Δημοκρατικός Στρατός αντιστάθηκε σκληρά, σχεδόν άοπλος. Χιλιάδες είναι τα ονόματα των σκατωμένων μαχητών του, ανάμεσά τους όλα τα στρατιωτικά του στελέχη, η Πολιτική Επίτροπη και δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στον περήφανο Ταΐγετο είναι το κεντρικό μνημείο της Τρίτης Μεραρχίας του ΔΟΣΟΕ. Στην Τρίπολη το μνημείο με τους 258 εκτελεσμένους του στρατοδικείου, θανατοδικείου εκεί, είναι χαραγμένα και τα λόγια της Αθηνάς Μπενέκου προς τους στρατοδίκες. Σε αυτόν τον τόπο που χύνεται το αίμα μου, θα έρχονται αύριο τα παιδιά σας να το ρένουν με λουλούδια. Σύντροφοι και φίλοι, στις στιγμές κορύφωσης της σύγκρουσης, η κρατική καταστολή πήρε διαστάσεις μαζικές, άγριες, απροκάλυπτες, με χαλκευμένες δίκες, με ομές δολοφονίες, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, βιασμούς γυναικών. Μέχρι το 1950 οι εκτελεσμένοι μόνο από τα έκτακτα στρατοδικεία ήταν περίπου 3.300, ενώ στις φυλακές παρέμεναν 50.000 κομμουνιστές, σε μια εποχή που όλη η Ελλάδα ήταν μια φυλακή. Υπολογίζονται περίπου 100.000 όσοι πέρασαν και βασανίστηκαν στη Μακρόνησο, ενώ χιλιάδες βασανίστηκαν στη Γιάρο. Η Κεντρική Επιτροπή έστησε στα δύο νησιά επιβλητικά μνημεία με το βαθύ συμβολισμό εκείνο του ανθρώπου που αντιστέκεται στους τυράννους και με την αλάντευτη στάση του επιφέρει τελικά τη ρογμή, σπάζοντας το περίβλημα της καταστολής μέσα και έξω από τους τόπους εγκλεισμού. Πολλοί παρέμεναν στις φυλακές αρκετά χρόνια. Το 1958 οι 398 φυλακισμένοι της Γιάρου έγραφαν «Μία η απάντησή μας. Ζήτω το ΚΚΕ. Έχουμε επίγνωση της αναγκαιότητας της θυσίας μας. Ζωή και νιάτα και υγεία τα δίνουμε όλα για το μεγάλο σκοπό του κόμματός μας, για το ιδανικό του κομμουνισμού». Λόγια γραμμένα και σήμερα στο μνημείο της Κεντρικής Επιτροπής στο νησί. Στη Γιάρο μεταφέρθηκαν και σχεδόν 7.000 κρατούμενοι τις πρώτες μέρες της Χούντας το 1967. Ανάμεσά τους εκατοντάδες νεολαίοι, αργότερα μέλη και στελέχη της ΚΝΕ που ιδρύθηκε σε συνθήκες παρανομίας μέσα στη Χούντα. Είναι λοιπόν οφειλόμενη τιμή τα μνημεία, μα και πηγή γνώσης. Σύντροφοι και φίλοι, η ιστορία δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει για τους λαούς επιτεύγματα και νίκες, μα και ήττες πικρές. Οι κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης, ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού, το παράδειγμα των αλήγιστων του αγώνα, καλλιέργησαν ισχυρά κομμουνιστικά αντανακλαστικά, που έδωσαν δύναμη στο ΚΚΕ να μην μετατραπεί σε ένα κόμμα ευρωκομμουνιστικό, ιδίως μετά τη συμβιβαστική στροφή του 1956, αλλά και μεγάλη δύναμη ώστε να αντέξει στο ρεύμα της αντεπανάστασης και της βραχιάς κρίσης του 1990-91. Μετά την αποχώρηση των οπορτουνιστικών δυνάμεων και την ανασυγκρότηση του κόμματος μετά το 14ο συνέδριο, το κόμμα μας, έχοντας και την εκ των υστέρων πείρα, μελέτησε όλη την ένοπλη δεκαετία του 1940, αναδεικνύοντας τον ταξικό χαρακτήρα της σύγκρουσης που υπήρχε σε όλη την περίοδο της κατοχής. Πολύ περισσότερο ανέδειξε το ταξικό περιεχόμενο που εκ των πραγμάτων είχε ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Έτσι, έγιναν τολμηρά βήματα υπεράσπισης του από τη λαθολογία, με νέα ορμή έγιναν εκδηλώσεις τιμής, μνήμης, διδαγμάτων. Πραγματοποιήθηκε πληθώρα εκδόσεων και διήμερα της ΚΝΕ στα χνάρια των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού. Το ΚΚΕ αντέχει κόντρα στο ρεύμα και μελετώντας την ιστορική πείρα διαμόρφωσε σύγχρονη επαναστατική στρατηγική και πρόγραμμα, μη υπογράφοντας δήλωση μετανοίας στον υπεραλισμό. Γι' αυτό υπάρχει σήμερα ένα κόμμα που τιμά όσους πρόταξαν το συλλογικό απέναντι στην ατομική τους βόλεψη και έδωσαν και τη ζωή τους για την κοινωνική προκοπή. Τα μνημεία και μουσεία αναδεικνύουν τους ισχυρούς δεσμούς και τις βαθιές ρίζες του ΚΚΕ στον ελληνικό λαό. Καλούμε τις χιλιάδες νέες και νέους να γνωρίσουν τα μνημεία, τα μουσεία, τους τόπους αγώνων του λαού, να εμπνευστούν από αυτά. Καλούμε τους νέους ιστορικούς να γνωρίσουν την πάλη του λαού, την κινητήρια δύναμη της ιστορίας προς τα εμπρός. Γιατί είναι η μεγάλη ιστορία με δημιουργό το λαό που γονατίζει μόνο μπροστά στους νεκρούς του.